είμαστε εδώ σήμερα όλοι εδώ, οι επαγγελματίες, οι επιστημονικοί, οι αγρότες, οι άνθρωποι του ΜΟΚ, προκειμένου να διαδηλώσουμε την αντίθεσή μας μαζί με μία φωνή κατά του αντιασφαλιστικού νομοσχεδίου. Το προσχέδιο νόμου της κυβέρνησης είναι μία διαδικασία η οποία ξεκινάει εδώ και 20 χρόνια και καταλήγει, έχει ως αποτέλεσμα τη διάλυση της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης. Με αυτά που επιφέρει, θα επιτείνει την ύφεση, την ανεργία και στο τέλος θα πλήξει την πίστη στο ασφαλιστικό σύστημα με όλες τις συνέπειες που αυτό θα έχει. Την τελική κατάρρευση, όπως είπα προηγουμένως. Ειδικά με τη μεγάλη εξοντοτική αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, ολόκληροι κλάδοι επαγγελματικοί οδηγούνται στον αφανισμό και μεταξύ αυτών βρίσκονται και οι συνάδελφοί μου, οι μηχανικοί, οι οποίοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια βιώνουν πολύ έντονα την κρίση. Για το λόγο αυτό το τεχνικό επιμελητήριο έχει απορρίψει έντονα και κατηγορηματικά το ασφαλιστικό νομοσχέδιο και ζητάει την απόσυρσή του και την έναρξη ενός καινούριου, ενός κοινωνικού διαλόγου από την αρχή, από μηδενική βάση. Η χώρα δεν χρειάζεται, δεν αντέχει άλλη καταπίεση. Η κοινωνία δεν αντέχει άλλη καταπίεση. Αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι ένα νέο, ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο θα δώσει τη διέξοδο από τα μνημόνια και θα δείξει το δρόμο για την αναστήλωση της παραγωγικής μας βάσης, για την εξυγίανση του υπερχρεωμένου κράτους, για την παραγωγή νέου πλούτου που τόσο ανάγκη έχει η κοινωνία. Χωρίς υγιή παραγωγικότητα, χωρίς υγιές κράτος, το βασικό αίτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης, το κορυφαίο αίτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης, μέρος του οποίου είναι η κοινωνική ασφάλιση, είναι γράμμα κενό. Για το λόγο αυτό καλούμε όλα τα μέλη μας, μαζί με όλους τους άλλους επιστήμονες, επαγγελματίες και αγρότες, να συμμετέχουν στην μεταβριανή μεγάλη απεργία και πορεία και για να διαδηλώσουμε όλοι μαζί την αντίθεσή μας προς το καταστροφικό νομοσχέδιο. Οι μηχανικοί θα συναντηθούμε στις 10 η ώρα στο Γραφείο Τεχνικού Επιμελητηρίου και όλοι μαζί θα διαδηλώσουμε την αντίδρασή μας στο καταστροφικό νομοσχέδιο.